Διότι έτσι πρέπει να είναι. Έχει την ηγεμονία, έχει έτσι το πάνω χέρι. Έτσι πρέπει να είναι. Όμως ο κύριος Σαμαράς αισθάνεται δεν έχει το πάνω χέρι σήμερα, δεν έχει ηγεμονία. Και όπως σωστά αναφέρθηκε νωρίτερα και από τον κύριο Σκουρλέτη, είναι ακραίος πολιτικός, θέλει να υπερχαρακώσει πολιτικά το χώρο του προς τα δεξιά και δεν κάνει ανοίγματα άλλα. Υπάρχει ένας άλλος λόγος. Φοβάται ότι η συζήτηση περί κυβέρνησης ειδικού σκοπού, η οποία μπορεί να πατήσει πάνω σε ένα σκηνικό συνένεσης, θα τον καταπιεί. Δεν τον περιλαμβάνει. Φοβάται το φάνταγμα κυβέρνησης Παπαδήμου ο κύριος Σαμαράς. Και αυτό είναι ένα θέμα που δείχνει την πολιτική αποσύνθεση του κυρίαρχου σήμερα κυβερνητικού σχήματος. Και κάτι τελευταίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι φοβάται? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλη άποψη. Ότι φοβάται αυτά. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, έχει άλλη στρατηγική. Λέω άλλα πράγματα. Τελεία. Δεν λέει ότι θέλω να κάνω συνένεση, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάνει συνένεση. Είναι από κάτω, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε ο Τσίπρας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και είπε να γίνει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών και να κουβεντιάσουμε μερικά θέματα όπως είναι η ημερομηνία των εκλογών και η αναζήτηση ενός προσώπου κοινής, ας πούμε, ευρύτερης αποδοχής για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και βγαίνοντας ο κύριος Σαμαράς, αντί να απαντήσει σε αυτή την πρόταση, με την οποία πήγε στο προεδρικό μέγαρο και αυτός, άρχισε μια επίθεση επί τρία λεπτά εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Δηλαδή, είναι προφανές υπάρχει εσωτερικό πρόβλημα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ που τα βλέπουμε με την προεπιστολή του κυρίου Παπανδρέου κλπ. Άρα, το μείζον πρόβλημα που κολλάπτει σήμερα μια συνθήκες πολιτικής αποσταθεροποίησης είναι αυτή η αποδιάρθρωση των δύο κυβερνώντων, συγκυβερνώντων κομμάτων. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Εγώ θα βρω μια γλώσσα επικοινωνία με την κυρία Σιμακοπούλου. Πράγματι είναι μια νέα εποχή. Δεν είναι μνημονιακή, είναι μεμοραντική, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Δηλαδή μνημονιακή. Ποιο είναι το διαφορετικό στοιχείο, το οποίο το βλέπουμε? Είναι οι συναντήσεις στο Παρίσι. Η Τρόικα δεν θέλει να έρχεται στην Ελλάδα. Ούτε η κυβέρνηση θέλει να έρχεται η Τρόικα στην Ελλάδα. Διότι σου λέει, πάει στο Σύνταγμα, την περιμένουν οι απολυμμένες καθαρίστριες που επιμένουν. Πάει παρακάτω είναι οι φύλακες των σχολείων. Πάει παρακάτω είναι οι άνεργοι. Πάει παρακάτω είναι οι γέροντες με τις εξαφτερισμένες συντάξεις. Δηλαδή, αποκτά η Τρόικα μία αντίληψη ότι εδώ πέρα είναι, πρέπει να φύγει, δεν τη θέλει κανένας. Και η κυβέρνηση. Λοιπόν, ήταν το τελευταίο. Και η κυβέρνηση μια μεγάλη δυσκολία να πείσει ότι έχει μια κοινωνική νομιμοποίηση. Άρα, πολυμελές κλιμάκιο υπουργών. Δεν ξέρω πώς ήταν τελικά. Έξι. Για δεύτερη φορά σε δύο μήνες μεταβαίνει στο Παρίσι. Εκεί, σε συνθήκες πλήρους μυστικότητας, σκοτάδι, θα κλείσουν μια συμφωνία. Θα την κλείσουν τη συμφωνία. Να τους φέρουμε εδώ. Και να θα επιστρέψουν εδώ για να γίνει απλώς η υπογραφή από την Τρόικα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση σήμερα. Ένα θέμα είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτό και είναι πολύ σοβαρό. Δεν θα διακόψω εγώ. Είναι το θέμα του Δούνου του. Άκουσα σήμερα τον κύριο Βενιζέλο, το θέλει το Δούνου του και ο Βενιζέλος. Τελικά το θέλει, να είναι μέσα στη συμφωνία. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Το Δούνου του, αν θα μείνει ή όχι. Μάλιστα, αν μείνει και το Δούνου του με τα λεφτά του και με τους όρους του, τότε να δούμε πώς θα πείτε, έστω και επί του επικοινωνιακού επίπεδου, ότι έφυγε η Τρόικα. Διότι η Τρόικα θα μείνει βεβαίως, είτε μείνει το Δούνου του, είτε δεν μείνει. Επικοινωνιακό είναι το θέμα και τίποτε άλλο. Κυρία Σιμακοπούλου. Το θέμα είναι να λέει.